Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον Μιχάλη Κάτσικα. Μετά το πρώτο φιλικό που έδωσε σήμερα η ομάδα με την κάτω των 19 του Παναθηναϊκού. Μιχάλη, καλησπέρα. Πρώτον, καλή αγωνιστική χρονιά να έχετε. Νεοφώτιστη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, η ομάδα έχει προϊστορία βέβαια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Απουσίασε τώρα 4 χρόνια και επανήλθε στη θέση που μάλλον της αξίζει. Και σήμερα ξεκινήσαμε τα φιλικά προετοιμασίας. Μετά από πάρα πολύ καιρό παίξαμε ποδόσφαιρο με αντίπαλο. Ήταν το πρώτο. Το ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο γιατί είναι περίοδο προσαρμογής, προετοιμασίας με διπλές προπονήσεις. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, η εικόνα ήταν καλή. Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο που μας βοήθησε να κάνουμε και εμείς μια καλή δουλειά. Έχετε ξεκινήσει τις προπονήσεις, έχετε κάνει και διπλές προπονήσεις από ό,τι μου έχεις πει. Ναι, είμαστε τώρα μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Έχουμε και διπλές προπονήσεις. Προσπαθούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά από το μεγάλο κενό που είχαμε λόγω του κορονοϊού. Και επίσης έχουμε, εκτός από το πρωτάθλημα που ετοιμαζόμαστε, έχουμε και εμείς το κύπελλο Ελλάδας, που όταν μας ορίσει η ΕΠΟ, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μιχάλη, το ρόστερ έχει κλείσει ή θα γίνει και άλλη μεταγραφή? Το ρόστερ μας είναι συμπληρωμένο, βέβαια, βλέποντας και κάνοντας. Αν δούμε κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε και από αυτούς που πιστεύουμε, ενδεχόμενα να ενταχθεί. Θα το κουβεντιάσουμε και θα δούμε. Πάντως, σε γενικές γραμμές είναι συμπληρωμένη η ομάδα μας. Ο στόχος του Αστέρα Βάρης στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Ο στόχος είναι πάντα, όλες οι ομάδες ξεκινάνε από την αφετηρία για να διακριθούν. Έτσι ξεκινάμε κι εμείς. Και θα δούμε στην πορεία τι θα μας προκύψει. Μάλιστα. Τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουν από την ομάδα την καινούρια σεζόν? Να περιμένουν αυτό που βλέπουν τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στον Αστέρα Βάρης, τουλάχιστον που είμαι εγώ. Ένα πολύ καλό και καλό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα η οποία θα έχει υγεία και ήθος. Και πάντα θα υπάρχει στόχος το καλύτερο. Σε τόσα χρόνια στα γήπεδα και στην ΕΠΣΑ, σε ομάδες της ΕΠΣΑ και σε ομάδες ΕΠΣΑ, έχει βελτιωθεί το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο? Θα μιλήσω τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ που ήταν αρκετά καλό. Νομίζω ότι και βλέποντας για τις κινήσεις που γίνονται τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω ειδικά το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, με πολύ καλές ομάδες ιστορικές και με πολύ ποιοτικούς παίχτες. Και νομίζω θα είναι καλό για τους συμμετέχοντες θα παίξουν σε ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να δούμε τώρα και με τον κορονοϊό, δηλαδή θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Αχαρτογράφητα τα νερά του ποδοσφαίρου. Εμείς ετοιμαζόμαστε για το καλύτερο και θεωρούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ευελπιστούμε. Ωραία. Τώρα, προπονήσεις θα συνεχιστούν, έτσι δεν είναι? Κανονικά, με διπλές. Το επόμενο φιλικό είναι για μας η Διάνα Ηλιούπολης, το ερχόμενο Σάββατο. Δοκιμάζουμε, κοιτάμε. Νωρίς ακόμα και προσπαθούμε να διορθώσουμε, να καταγράψουμε, να δούμε αδυναμίες και να βελτιώσουμε δυνατότητες. Πώς είναι εδώ, είσαι ευχαριστημένος, έτσι δεν είναι? Είσαι, ναι. Αρκετά χρόνο, είσαι ο τέταρτος? Είναι ο τέταρτος χρόνος, είναι μια ομάδα η οποία η θέση της είναι σε εθνικές κατηγορίες, με τρομερή οργάνωση, με ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι σπάνιο για τις μέρες μας. Ωραία. Μιχάλη, καλή αγωνιστική χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και εύχομαι η χρονιά να είναι καλή και γεμάτη υγεία τόσο για εμάς και όσο για όλες τις ομάδες του Ρέσκιν Ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε.